μια δολοφονική απόπειρα στα Ρουλελούρο. Βλέπουμε ότι η μαφία δρά ανεξέλεγκτη στη χώρα μας και πάμε να μάθουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, τι ακριβώς έχει γίνει σήμερα, γιατί έχουμε ένα νέο περιστατικό μαφιόζικης επίθεσης. Ναι, πρόκειται λοιπόν για πυροβολισμούς οι οποίοι έπεσαν τα ξημερώματα στο Περιστέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο γιοταχοί βρίσκονταν στο δρόμο, όπως είπαμε, στο Περιστέρι. Ξαφνικά το ένα γιοταχή ανοίγει πυρ στο δεύτερο γιοταχή. Έπεσαν πάνω από 6 σφαίρες. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο συνοδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός εξαφανίστηκε και άφησε τον 22χρονο τραυματία εμόφυρτο στη μέση του δρόμου. Επίσης, να πούμε ότι ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου. Το θέμα ποιο είναι? Ότι την προηγούμενη ακριβώς μέρα, πριν από το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο 22χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, είχε αποφυλακιστεί, καθώς ήταν μέσα στη φυλακή για ναρκωτικά. Και από ό,τι φαίνεται, το θέμα είναι, είχαμε πάλι χτύπημα σε ένα αυτοκίνητο. Ναι, από ό,τι φαίνεται ήταν χτύπημα συγκεκριμένο, δηλαδή πήγαινε προς τον 22χρονο και προς τον οδηγό του αυτοκινήτου. Γιατί ο 22χρονος ήταν ο συνοδηγός. Του τη φυλώαγανε στην ουσία, δηλαδή τον περιμέναν να βγει από τη φυλακή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τα όσα έχουν έρθει στο φως. Βλέπουμε ότι η χώρα πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η μαφία δρά ανεξέλεγκτη. Τα όπλα βγαίνουν, οι σφαίρες βγαίνουν, βλέπουμε να έχουμε δολοφονικές επιθέσεις και βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται, έχει ξεβεί η κατάσταση. Λες και είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα. Κολομβία είμαστε. Χειρότερη από Κολομβία έχουμε γίνει. Χειρότερη από την Κολομβία. Οι Κολομβιανοί βλέπουν Ελλάδα και λέει η Ελλάδα γίναμε.